Καλημερούδια, τι μου κάνετε. Λοιπόν, άνοιξα σήμερα το πρωί το vlog μας day. Τι έχουμε σήμερα, 14, ναι, το χθεσινό δηλαδή για εσάς. Και συνειδητοποίησα πως μου γράφατε ότι ξέχασα να ανοίξω τα κουτάκια. Μωρέ, εγώ δεν ξέχασα να τα ανοίξω, εγώ τα άνοιξα κανονικά. Απλά, 2 η ώρα που ήμουν εδώ και έκανα μοντάζ, ξέχασα να βάλω το συγκεκριμένο κομμάτι μέσα στο βίντεο. Πάει παιδιά. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πάει Μαρινέλη, δεν είναι καλά. Και επίσης μου ζητάτε να βγάλω την δεύτερη νικήτρια. Θα τη βγάλω κάποια στιγμή, ελπίζω μέσα στην ημέρα. Σήμερα έχω ένα event το οποίο είναι πολύ κοντά στο σπίτι για καλή μου τύχη. Οπότε θα γυρίσω και νωρίς. Αλλά η προτεραιότητά μου είναι να μαζέψω το σπίτι. Και μετά να βγάλω νικήτριες και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτές τις μέρες που στο σπίτι ήμουν πάρα πολύ λίγο, δεν προλάβα να κάνω τίποτα. Και δεν μπορώ να βλέπω τι γίνεται τριγύρω μου. Δεν μπορώ να κοιτάω. Δεν γίνεται. Έτοιμη να φύγω, να πάω στο event. Έχω βάλει ένα απλό πουλοβεράκι λευκό, το μαύρο μου το τζιν και έφυγα. Αφήνω στους courier post-it καρδούλες κάτω στο κουδούνι για να τους ενημερώσω να χτυπήσουν σε όλα τα κουδούνια, να μην χτυπήσουν μόνο στο δικό μου τώρα που θα λείπω. Και περιμένω ένα δέμα που άμα έχει μέσα αυτό που νομίζω ότι έχει, θα με ακούσει όλη η Αττική από τις Τσιρίδες και από τη χαρά μου. Μακάρι να είναι αυτό που περιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Βάλαμε την Ιωάννα να αλλάξει θέση και να έρθει πιο κοντά μας να κάνουμε κουσκούς. Πέταξα την τσάντα μου σαν τρελή, γιατί ήρθε το δέμα. Έβαλα πρώτα τις πιτζάμες μου, πήρα μία ανάσα και τώρα πάω να ανοίξω το δέμα. Απορώ πως χωράει εκεί μέσα βέβαια αυτό που περιμένω να έρθει. Ελπίζω μην μου έχουν στείλει λάθος πράγμα. Θέλω όταν ανοίγω ένα πακέτο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι άνετη, να είμαι χαλαρή. Είναι μία ιεροτελεστία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ούτε να την αντικρίσω δεν μπορώ. Βγάζουμε το πρώτο χαρτί. Βγάζουμε τη θήκη της. Παιδιά, είναι τέλεια! Πόσο όμορφη είσαι εσύ! Έλα! Για μία τσάντα μιλάω τόση ώρα. Δεν μπορώ, παιδιά, με τη τσάντα. Η τσάντα είναι όνειρο, όνειρο. Αυτή εδώ η γλυκούλικη τσάντα πλάτης είναι από την εταιρεία Γραφέα. Είναι μια αγγλική εταιρεία. Με πάρα πολύ καλή ποιότητα τσάντες. Μέσα δεν έχει θήκη. Δεν γίνεται τσάντα χωρίς θήκη. Εκνευρίζομαι αν δεν έχει. Βέβαια έχει έξω τρεις. Έχει μία, δύο, τρεις. Α, όχι, έχει και μία πίσω εδώ πέρα με φερμουάρ. Βγαίνει και σε πιο μικρό μέγεθος, εάν θέλετε, και δεν έχει τα τσεπάκια δεξιά και αριστερά. Βγαίνει αυτή σε μικρότερη χωρίς τα τσεπάκια. Αλλά επειδή εγώ είμαι ψηλή, είπα να μην χαθεί η μικρή πάνω μου. Οπότε πήρα τη μεγάλη και ήθελα μία καλή τσάντα πλάτης. Βέβαια θέλω και μία μαύρη τσάντα πλάτης, γιατί οι άλλες που είχα μου τις πήρε η μαμά μου. Της χάρισα και θέλω να ανανεώσω και μία ακόμη, έχω τσεντομανία, εσύ το έχουμε πει, μία μαύρη τσέντα πλάτης θέλω τώρα και μία χιαστή μαύρη. Αυτά μου λείπουν μέχρι στιγμής. Εάν θυμηθώ, γιατί εμένα το μυαλό μου είναι και λίγο έξω το κεφάλι αυτές τις ημέρες από την κούραση, θα σας βάλω το link της από κάτω να τη βρείτε. Τι όμορφη τσαντούλα είσαι εσύ. Έλα, γλυκούλα μου, είσαι δική μου. Και πέρα από την τσάντα με περίμεναν άλλα 3 πακέτα. Εδώ πέρα έχουμε κάτι τέλεια, καλλιντικά από Essence και ένα ωραίο πινέλο για ρούζ.
Οπωσδήποτε αυτό πρέπει να το ανοίξω, να το χρησιμοποιήσω. Αυτό εδώ πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και επίσης άλλο ένα πάρα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο πακέτο μου ήρθε από Νάκας. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ηλένα για αυτά τα υπέροχα λόγια που μου γράφει μέσα στις κάρτες της. Κάθε φορά τρέχω να ανοίξω πρώτα την κάρτα και μετά αυτά που μου έχει στείλει. Δείτε εδώ λαμπάκι Άγιος Βασίλης, οπωσδήποτε θα τα φτιάξω, θα τους βάλω μπαταρίες για να τα ανάψω. Μια υπερτέλεια λάμπα πάλι. Κάθε φορά την μπάλα τη λέω λάμπα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μπάλα για το χριστουγεννιάτικό μου δέντρο. Και ένα πάρα πολύ όμορφο μίνι δεντράκι, το οποίο ξέρω τώρα ακριβώς που θα το βάλω, αλλά αυτό εδώ όχι. Δεν θα μείνει εδώ, αυτό εδώ θα πάει στο αυτοκίνητό μου, γιατί η Λένα με ξέρει πάρα πολύ καλά και δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει μέσα στο δέμα μου κάτι που να έχει σχέση με το Παρίσι, γιατί ξέρει ότι λατρεύω το Παρίσι και εντάξει, έχω και έναν εξτρά λόγο παραπάνω που το λατρεύω, αλλά πραγματικά δεν έχω λόγια, είναι τόσο όμορφα η Λένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβαλα φασολάκια να γίνονται και πάω να μαζέψω το χάος που επικρατεί εδώ μέσα. Και αφού τελείωσαμε τις δουλειές μου, πάμε να ανοίξουμε καλτσάκια και κουτάκια. Στο νούμερο 15 είχε το brow tattoo. Είναι για την νικήτρια νούμερο 3. Ναι, καλά τα λέω. Και πάμε εδώ να ανοίξουμε το νούμερο 15. Άλλο ένα κραγιονάκι από NYX. Πάμε κατευθείαν να ανοίξουμε Kills. Να το και το νούμερο 15. Ένα serum στο νούμερο 15 από Kills. Και πάμε να ανοίξουμε το τεράστιο κουτάκι με το νούμερο 15. Αφρόλουτρο είναι, La Vie Belle. Ναι, είναι ένα sour gel. Το άρωμα είναι το La Vie Belle. Τι τέλεια, ορίστε, ένα sour gel ας πούμε. Α, όχι, είχε και στις Kills αφρόλουτρο. Οπότε τέλεια αυτά για τις επόμενες μου διακοπές. Παίρνουν θέση εδώ. Λιπόιλ ήταν αυτό, δεν ήταν κραγιόν. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν, αλλά δεν έχει σημασία. Έχω έρθει στο σπίτι μιας φίλης μου και εδώ η κόρη της θέλει να μας φτιάξει slime. Θα σας δείξει το δικό της τρόπο και θα χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή εδώ την κόλλα. Λοιπόν, τα υλικά μας είναι ένα μπολ. Ωραία. Ένα ποτήρι που μέσα έχει χλιαρό νερό. Ωραιότατα. Χρώμα, αν θέλετε να το κάνετε με χρώμα. Εμείς θα το κάνουμε χριστουγεννιάτικο τώρα. Ναι, έτσι. Είναι χρυσό, okay. Μόνο που δεν έχουμε πάρει έτσι δεντράκια, στρασάκια. Βόρακας. Okay. Και κόλλα. Και ένα κουταλάκι από βέβαια. Ωραία. Παίρνουμε κόλλα. Τι γιγάντιο σλάιμ θα είναι αυτό. Αν έχετε βάλει πολύ κόλλα, να ρίξετε λίγο νερό ώστε να γίνει λίγο λεπτόρευστη. Ωραία. Και μετά ρίχνουμε το χρώμα. Ου, τι ωραίο! Αυτό εδώ να σας ενημερώσουμε είναι 250 ml όπως και η κόλλα. Εμείς αυτά τα προμηθευτήκαμε από το Max, εκτός από τον βόρακα που μπορείτε να τον βρείτε στα φαρμακεία. Μπορώ να ανακατέψω λίγο γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε εδώ που έχουμε το νερό, ρίχνουμε για να μην μας ξερωθεί και μας γίνει μια πέτρα, βάζουμε λίγο. Επειδή αν βάλετε πολύ θα σας βγει πέτερα, άσχετα αν κάποιος YouTuber βάζουν και δύο κουταλιές. Και για σας φαίνεται ότι είναι πιο fluffy από ότι είναι στο... Οπότε επειδή εμείς έχουμε φτιάξει πολύ πράγμα, θα βάλουμε τρεις κουταλιές και θα αρχίσουμε να τα ανακατεύουμε. Και έχουμε κάνει αυτό, παιδιά, είναι τέλειο. Για κανένα ήχο να ακούσουμε. Είναι stretchy, είναι σαν να έχουμε βάλει μπαλάκια μέσα. Ωραία, Μέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδειξες μια συνταγή για slime. Θες να μας πεις κάτι? Θέλω να σας πω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Μαρινέλης και βέβαια like σε αυτό το βίντεο και σε όποιο άλλο θέλετε. Επίσης μην ξεχάσετε τους διαγωνισμούς της στο Instagram και μερικούς στο YouTube. Και αυτά θα τα πούμε στο αυριανό vlog μας. Φιλάκια! Γεια! Μόλις γύρισα σπίτι, έκανα μπάνιο, έβαλα πιτζάμες και έβαλα το αγαπημένο μου εδώ να φάω. Λαχανάκι με τόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ να το τρώω τα βράδια αυτό το φαγητό. Και ο Κανάκης εδώ μου φτιάχνει την τηλεόραση που μας έδωσαν χθες στο πάρτι της Google. Είναι μια χάρτινη τηλεόραση που βάζεις μέσα το κινητό και βλέπεις στην οθόνη πιο μεγάλη την εικόνα βασικά. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσουμε τώρα, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε να βγάλουμε λίγο και τη δεύτερη τυχερή, γιατί σε εσάς την έχω αργήσει και με ρωτάτε πάρα πολλές. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τώρα έχω βάλει από το 7 μέχρι και το 12. Ας πάρω αυτό εδώ. Και είναι το νούμερο 12, ορίστε.
Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα να ανακατέψουμε και θα σταματήσω εδώ. Στην Ελένη Βλάχου που μου γράφει ότι το αποτέλεσμα είναι υπέροχο, μάλλον για τον καθαρισμό μιλάει, της πατάω καρδούλα και της στέλνω αμέσως ότι είναι η τυχερή και περιμένω να μου στείλει email. Da 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 Da